Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, αγαπητέ Τάσο. We want to welcome our foreign friends, especially from Cisco. What you are doing in this city is really important, and it's one piece of the chain of the change of this city and Greece, the change we are visionized for the years to come. Κυρίες και κύριοι, όταν ο Τάσο Τζίκας έθεσε για πρώτη φορά στην ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, σχεδόν στην αρχή της θητείας μας, το όραμα της ΔΕΘ να διοργανώσουν την έκθεση Beyond, ήμασταν από την αρχή εξαιρετικά υποστηρικτικοί. Θυμάσαι, Τάσο, ότι όχι μόνο σε ενεθάν, αλλά είπα θα βοηθούμε και οικονομικά και θα κάνουμε αυτό που μπορούμε για να γίνει. Για μας η έκθεση Beyond στη Θεσσαλονίκη, ως μια φυσική συνέχεια της ΔΕΘ, δεν είναι απλώς μία ακόμα έκθεση που γίνεται στην Ελλάδα ή μία ακόμα έκθεση που μπορεί να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Είναι, και έτσι οραματιζόμαστε, ως η δυνατότητά μας να προβάλλουμε στο εξωτερικό όλη την πρόοδο που η χώρα μας κάνει και θα κάνει τα επόμενα χρόνια, είμαι απολύτως βέβαιος, με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, πάνω στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, διότι φιλοδοξούμε η Ελλάδα να αποτελέσει ένα κομμάτι των διεθνών πρωταγωνιστών σε αυτό το τομέα. Και ναι, το υλικό, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό, το έχουμε. Θα σας πω κάτι που είναι πολύ τιμητικό για τη Θεσσαλονίκη, για την Ελλάδα και σημαντικό για την ελληνική οικονομία. Η επένδυση της Pfizer, την οποία εγκαινιάσαμε το νέο κάμπος προχθές με τον κύριο Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε στο γραφείο μου τον Αύγουστο του 2019. Τότε η Pfizer κοιτούσε 12 διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις για το πού θα χτίσει το Digital Center το οποίο ήθελε να φτιάξει. Είχα συναντήσει στο γραφείο μου την υπεύθυνη που την είδα και προχθές εδώ και έτσι χαρήκαμε και οι δύο που κάναμε κάτι ωραίο. Τους εξήγησα τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση. Ασφαλώς ο Άλμπερτο Μπουρλά έπαιξε κομβικό ρόλο, δεν ήθελε να κάνει κάτι στην πόλη του, αλλά ήθελε και τη βοήθεια της κυβερνήσεως για να μπορέσει αυτό το κάτι να πραγματοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει, καταλήξαμε σε μια συμφωνία η οποία προέβλεπε την δημιουργία στην Θεσσαλονίκη 200 θέσεων εργασίας. Και έτσι ανακοινώθηκε από τον κύριο Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο του 2019. Περίπου ένα χρόνο μετά, τον Ιούλιο του 2020, εν μέσω πια της πανδημίας, ο κύριος Μπουρλά ήταν στην Αθήνα και ζήτησα να με συναντήσει και ήρθε στο γραφείο μου. Εκεί μου ανακοίνωσε ότι δεν θα κάνουν τελικά 200 προσλήψεις, αλλά θα μεγαλώσουν το project και θα το φτάσουν στις 500 προσλήψεις. Παρενθετικά λέω ότι σήμερα το έχουν μεγαλώσει περαιτέρω και το έχουν φτάσει στις 700 προσλήψεις. Δηλαδή το έχουν υπερτριπλασιάσει από την αρχική μας συμφωνία σε 2 χρόνια. Όταν τον ρώτησα, με χαρά φυσικά, γιατί ποιος Υπουργός Ανάπτυξης δεν χαίρεται ότι θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και μάλιστα καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας σε αυτό το τομέα, μου απήντησε ως εξής. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για την πόλη μου. Ξέρετε ότι ο Άλμπερτ είναι σαλονικιός περήφανος. Διότι στην εταιρεία έχουν ενθουσιαστεί από την ποιότητα και τον αριθμό των βιογραφικών που έλαβαν για να πιάσουν δουλειά στη Pfizer. Και ανακάλυψαν ότι μπορούν να βρουν εξαιρετικά παραγωγικά στελέχη να δουλεύουν στην Θεσσαλονίκη με εξαιρετικά ανταγωνιστικούς μισθούς σε σχέση με αυτό που θα πλήρωναν σε κάποια χώρα της Βόρειας Ευρώπης ή της Βόρειας Αμερικής. Άρα και μπορούν να έχουν καλή δουλειά και μπορούν να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και έτσι η εταιρεία, όχι για να μας κάνει χάρη, όχι γιατί απλώς είναι Θεσσαλονίκη ο Άλμπερτ Μπουρλά, αλλά γιατί κερδίζει και η ίδια η εταιρεία από το καλό δυναμικό που βρήκε, μεγάλωσε την επένδυσή της. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση η σημερινή συμφωνία, η σημερινή έναξη μάλλον λειτουργία στη Cisco συμβάλλει καθοριστικά. Διότι έτσι θα μπορέσουμε να μεγαλώσουμε από τις νεαρές ηλικίες και να βάλουμε σε αυτό το δρόμο ένα και περισσότερους ανθρώπους, οι οποίοι θα μπορούν στο μέλλον να αποτελέσουν τα επόμενα στελέχη τέτοιου είδους επενδύσεων. Μην ξεχνάτε ότι μια δουλειά είναι η δική μας να προσελκύουμε τις επενδύσεις, αλλά για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις και να μείνουν αυτές οι επενδύσεις εδώ, θα χρειαστούν ανθρώπινο δυναμικό. Και είναι τόσο ταχεία η εξέλιξη πια της τεχνολογίας. Τεχνητή νοημοσύνη, που είναι και το σημερινό θέμα εδώ, αλλάζει τα πάντα.
Εγώ έχω την τύχη ο γιος μου να ασχολείται ιδιαίτερα με αυτό από μικρό, από τα 8 του χρόνια και τώρα στα 16 να είναι έτοιμος για να πάει να σπουδάσει ακριβώς αυτό το πράγμα και μου τα εξηγεί και τα περισσότερα τα καταλαβαίνω. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω όμως σίγουρα ως υπουργός ανάπτυξης της Ελλάδος, παραδείγματος χάρη, είναι ότι το Industry 4, δηλαδή η νέα βιομηχανική επανάσταση που σήμερα ζούμε, στηρίζεται κυρίως σε δύο πράγματα: στην τεχνητή νοημοσύνη και στη ρομποτική. Και μπορεί να δώσει το Industry 4 στην Ελλάδα πίσω ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που είχαμε πριν από 30-40 χρόνια και που οδήγησε σταδιακή αποβιομηχάνηση της Ελλάδος και, για να πούμε την αλήθεια, σχεδόν όλες τις Δύσεις. Γιατί αυτό? Γιατί όταν άρχισε η αποβιομηχάνηση στην Ελλάδα γρήγορα και για άλλους λόγους, αλλά γενικά στη Δύση, υπήρχε ένας ανταγωνιστής ανίκητος. Ο Κινέζος εργάτης που με 60 δολάρια το μήνα μπορούσε να παράγει ένα ανταγωνιστικό προϊόν. Και σιγά σιγά όλες οι βιομηχανίες πήγαν από τη Δύση Ανατολή. Σήμερα αυτό δεν είναι πια το ίδιο. Σήμερα ο Κινέζος εργάτης έχει 600 δολάρια το μήνα. Και το ναύλο του κοντέινερ από την Κίνα που είχε 5.000 ευρώ έχει 14.000 ευρώ. Και ο χρόνος για να φτάσει από την Κίνα στην Ευρώπη είναι 40 μέρες. Ενώ αν το παράγει στην Ελλάδα, το μεταφέρει στην Παρασκευή και τη Δευτέρα, είναι στον καταναλωτή στο Αμβούργο, στο Βερολίνο, στο Λονδίνο. Άρα λοιπόν, αν καταφέρουμε να φτιάχνουμε βιομηχανίες που θα χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική και μπορούμε να το κάνουμε, θα έχουμε ξαφνικά εκτείναξη της παραγωγικότητας της χώρας και εκ νέου βιομηχάνησή της, μετά την αποβιομηχάνηση που είχαμε πριν από μερικές δεκαετίες. Άρα όλη αυτή η τεχνολογία που τώρα εδώ συζητάμε και προβάλλουμε στην πηγιόν, δεν είναι μια τεχνολογία πλέον θεωρητική για να λέμε τι καλά τα πάει η ανθρωπότητα. Είναι τεχνολογία που μπορεί να φέρει παραγόμενο πλούτο στη χώρα και να αλλάξει τη μοίρα των Ελλήνων. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει να γίνει beyond. Και να το πούμε, Τάσο μου, γιατί ακούγεται κάποιος με ψημυρίες, λέει η ΔΕ φέτος δεν είχε πολύ κόσμο, είδα κάποιος ένα στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξέρετε και να είστε πάρα πολύ περήφανοι. Καταφέραμε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδος με την ΔΕΘ και ΕΛΕΞΠΟ και όλη η ελληνική κυβέρνηση προφανώς, να κάνουμε την πρώτη μεγάλη έκθεση μέσα στην πανδημία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά είχε λιγότερο ακόμα από άλλες χρονιές, αφού οι κανόνες του COVID δεν επέτρεπαν την αθώα συμμετοχή του κόσμου. Αλλά κατεγράφει ως γεγονός. Έγινε η ΔΕΘ. Ήταν η μόνη που έγινε στην Ευρώπη και πρώτη μέσα στον COVID. Γράφτηκε στις εφημερίδες. Πέρασε το μήνυμα στο διαδίκτυο. Προβλήθηκε η Ελλάδα. Αυτά που θέλαμε τα πετύχαμε. Και το ίδιο τώρα με την πηγιόν. Είναι το πρώτο βήμα. Είναι το πρώτο βήμα. Θα είμαστε και του χρόνου εδώ να τη στηρίξουμε και του παραχρόνου, διότι οι προσπάθειες δεν κρίνονται από το ένα πυροτέχνημα, κρίνονται από τη διάρκεια και από την προσήλωση σε ένα στόχο που τελικά οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα. Και αυτό είναι που θέλει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή τη χώρα. Έτσι δουλεύει αυτή η κυβέρνηση. Αφήνει πίσω τη μεμψημυρία και την κρίνια και πάμε μπροστά για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και την Ελλάδα που ονειρευόμαστε, την προβάλλει η πηγιόν. Και να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα και τις συμμετέχουσες εταιρείες που έζησαν να αγκαλιάσουν την προσπάθεια της πηγιόν, να φτιάξουν περίπτερα, να προβάλλουν τις δραστηριότητές τους, τα ψηφιακά τους προϊόντα, την υψηλή τους τεχνολογία και να κάνουν αυτή την έκθεση πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στην πηγιόν.